Υπάρχει μια εφαρμογή από την Google που λέγεται Ανιχνευτής Σεισμών. Είναι λοιπόν ένα πρόγραμμα που μπαίνει μέσα στο κινητό μας τηλέφωνο και μας ειδοποιεί άμα γίνει σεισμός σε μια μεγάλη απόσταση από εκεί που βρισκόμαστε. Εάν βεβαίως ανιχνευτεί αυτός ο σεισμός από ένα άλλο τηλέφωνο. Εδώ ένα μικρό παράδειγμα. Πες ότι γίνεται σεισμός έξω από το Βόλο, το μπλε αστέρι μέσα στις ώρες. Το κύμα το σεισμικό επεκτείνεται και στο διάστημα αυτό, βλέπετε πάνω λέει, σεισμικό κύμα σε 19 δευτερόλεπτα θα χτυπήσει στην Αθήνα που βρίσκομαι εγώ. Σε ειδοποιεί λοιπόν 15 δευτερόλεπτα νωρίτερα. Αυτά τα 15 δευτερόλεπτα μπορείς να βγεις έξω από το σπίτι σου ή να κατέβεις στη σκάλα. Ακόμα δεν έχει φτάσει, 5, 4, 3, 2, 1 δευτερόλεπτο έφτασε. Το νιώθουμε λοιπόν, νιώθουμε το σεισμό που έγινε πριν από 20-30 δευτερόλεπτα επάνω στις σποράδες. Παράδειγμα είναι αυτό, τεστ, 150 χιλιόμετρα απόσταση και το σεισμικό κύμα επεκτείνεται για να το νιώσουν και σε όλη την Ελλάδα. Τώρα φτάνει όπου να είναι, είναι στη Μυτιλίνη, σε λίγο θα φτάσει στη Σμύρνη, θα φτάσει στη Σπάρτη, θα φτάσει στα Ιωάννινα, έχει μπει στη Βουλγαρία και αυτό είναι η λογική του. Όταν γίνει κάποιος σεισμός, ειδοποιεί αυτούς που είναι λίγο μακριά και αργεί να φτάσει το κύμα ώστε να προφυλαχτούν. Δεν κάνει πρόγνωση, κάνει έγκαιρη ειδοποίηση. Αυτό είναι. Πάμε να δούμε μερικές άλλες λεπτομέρειες του. Εδώ εγώ το έχω ρυθμίσει να μου λέει τις τελευταίες 24 ώρες τι έχει γίνει. Πάνω από 4 ρίχτερ. Και πάμε να δούμε τις ρυθμίσεις του. Έχει εδώ πέρα 40, φορτίζει για να μην καταναλώνει η μπαταρία. Λέει το επιταχυσιόμετρο απενεργοποιείται όταν δεν φορτίζει. Μόνο όταν φορτίζει ανοιχνεύει λοιπόν σεισμός. Άρα πρέπει να το έχουμε στη φόρτιση και με σβηστεί την οθόνη. Εδώ λοιπόν έβαλα, εγώ πάτησα και προσωμιώνω, ενεργοποίησα τα επιταχυσιόμετρα. Κουνάω το τηλέφωνο πάνω κάτω, δεξιά-αριστερά, εμπρός-πίσω και βλέπουμε τις αντιδράσεις της καμπύλης εκεί, μας δείχνει σε γραφική παράσταση της επιταχύνσης και γράφει και τις τιμές από κάτω. Αυτό είναι ένα τεστ ότι τα επιταχυσιόμετρα μας δουλεύουν κανονικά και το τηλέφωνο μας είναι κατάλληλο να ανιχνεύσει σεισμούς. Βλέπετε ότι τα δύο κόκκινα σημαίνουν ότι είναι οι προϋποθέσεις που δεν τηρούνται ώστε να ανιχνεύει. Δεν ανιχνεύει τώρα. Όταν σβήσει η οθόνη και το βάλω και στη φόρτιση, τότε θα ανιχνεύει σεισμούς και θα στέρνει σήμα στο κεντρικό σερβερ της Google που θα λέει ότι έγινε σεισμός και θα το συνδυάσει εκείνος με άλλα σήματα από άλλα κινητά τηλέφωνα για να αποφασίσει ότι πράγματι έγινε σεισμός και δεν είναι φάρσα ή δεν είναι ψευδής συναγερμός. Εδώ βλέπουμε διάφορες οθόνες, ειδοποιήσεις. Ο χάρτης. Σήμερα λοιπόν μας δείχνει ότι οι πλησιέστεροι σεισμοί που γίνανε πάνω από 4 ρίχτερ είναι πέρα, εκεί στην περιοχή της Τουρκίας που έγινε η φοβερή καταστροφή. Για να διαβάσουμε και λίγο τις συχνές ερωτήσεις. Τι είναι ο ανιχνευτής σεισμών? Είναι η πρώτη εφαρμογή Android που ανιχνεύει σεισμούς μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου. Πώς λειτουργεί? Όταν συσκευή ανιχνεύσει τα κύματα μιας δόνησης, το συμβάν κοινοποιείται σε ένα σερβερ, διακομιστή, σύμφωνα με τη γεωγραφική σας θέση. Ο διακομιστής αποφασίζει αν πρόκειται για σεισμική δόνηση και σε περίπτωση δόνησης ενημερώνει όλους τους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι. Γιατί μας είναι χρήσιμη μια τέτοια εφαρμογή?
Εάν δεν ζείτε πολύ κοντά σε επίκεντρο σεισμού, μπορείτε να ενημερωθείτε από την εφαρμογή πριν φτάσουν σε εσάς τα σεισμικά κύματα. Ποιες δονήσεις μπορεί να ανιχνεύσει η εφαρμογή? Συνήθως ισχυρές δονήσεις που μπορούν να προκαλέσουν ζημίες. Δηλαδή, αν είμαστε πολύ κοντά, δεν έχει νόημα γιατί δεν προλαβαίνει να μας ειδοποιήσει. Ας πούμε, να μας ειδοποιήσει, μας έφτασε. Ανιχνεύονται όλες οι δονήσεις? Οι δονήσεις ανιχνεύονται μόνο εάν η περιοχή της δόνησης καλύπτεται από δίκτυο έξυπνων τηλεφώνων με εγκατεστημένη εφαρμογή. Άρα πρέπει να έχουμε την εφαρμογή να είναι σε φόρτιση, να είναι σβηστή η οθόνη για να το ανιχνεύσει. Τι θα συμβεί αν τα smartphone του ανιχνευτή σου ανιχνεύσουν μια δόνηση? Θα λάβετε σε πραγματικό χρόνο μια κοινοποίηση για τη δόνηση. Η κοινοποίηση θα έχει ένα άσπρο αστέρι σαν εικόνα και θα μπορείτε να δείτε στο χάρτη την τοποθεσία της δόνησης. Πώς θα χρησιμοποιήσω την εφαρμογή? Κάνε κίνηση της εφαρμογής και χρησιμοποιήσει τη συσκευή όπως πάντα. Η εφαρμογή λειτουργεί σαν σεισμόμετρο μόνο όταν η συσκευή φορτίζει και η οθόνη είναι σβηστή. Το smartphone πρέπει να φορτίζει για να λάβει ειδοποίηση σε πραγματικό χρόνο? Όχι, το smartphone που φορτίζουν χρησιμοποιούνται για ανίχνευση, αλλά η ειδοποίηση λαμβάνεται από όλα τα smartphone, ανά πάσα στιγμή, εφόσον υπάρχει ίντερνετ διαθέσιμο. Άρα η ανίχνευση γίνεται μόνο με τις προϋποθέσεις που είπαμε παραπάνω. Η λήψη του συναγερμού είναι οποτεδήποτε, μόνο να έχεις ανοιχτό τα δεδομένα σου. Ή να έχεις Wi-Fi, ή να είναι συνδεδεμένος στο ίντερνετ. Ο δείκτης GPS πρέπει να είναι ενεργός? Όχι. Δεν είναι απαραίτητο στην εφαρμογή. Η τοποθεσία της συσκευής πρέπει να είναι ενεργοποιημένη μόνο. Η εφαρμογή αδειάζει την μπαταρία μου? Όχι, το επιτεχυσιόμετρο λειτουργεί μόνο όταν φορτίζει η συσκευή. Και είπαμε, αυτό είναι αδυναμία, γιατί πώς ανιχνευτεί με τόσες εκατομμύρια κινητές συσκευές, εάν πρέπει πόσες είναι την ημέρα, ας πούμε, στη φόρτιση. Ξέρω ότι το δίκτυο smartphone ανίχνευσε ένα σεισμό, αλλά δεν έλαβα καμία ειδοποίηση. Γιατί? Για να δούμε την απάντηση παρακάτω. Έλεγξε ότι δεν έχεις εγκαταστημένες εφαρμογές εξοικονόμησης μπαταρίας στη συσκευή σου ή ότι δεν έχεις ενεργοποιήσει ρυθμίσεις στη συσκευή σου που αποτρέπουν τις εφαρμογές από τη λήψη κοινοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο. Αν το έχεις βάλει αδύ σε εξοικονόμηση μπαταρίας, ενδεχομένως να μην λάβεις ειδοποίηση. Μπορώ να αναφέρω μια δόνηση χειροκίνητα? Ναι, μπορείς να την αναφέρεις. Και αν αυτό επιβεβαιωθεί και από άλλους χρήστες ή με αυτόματο τρόπο, τότε θα μεταδοθεί στον διακομιστή και θα ενημερωθούν και οι υπόλοιποι. Πώς μπορώ να δω αναφορές άλλων χρηστών? Κάνε κλικ στη σελίδα από την σελίδα αναφορές. Το εικονίδιο αστέρια στο χάρτη εμφανίζουν σε αναφορές των τελευταίων 24 ώρων. Μόλις ανέφερα μία δόνηση, αλλά δεν είναι στο χάρτη. Γιατί? Οι αναφορές εμφανίζονται μόνο εάν η δόνηση αναφέρεται από διάφορους χρήστες. Σε τι αναφέρεται η σελίδα σεισμικά δίκτυα? Η σελίδα εμφανίζει την λίστα δονήσεων που έχουν ανιχνευτεί από τα επίσημα εθνικά και παγκόσμια σεισμικά δίκτυα. Τι θα συμβεί αν smartphone να ανιχνεύσει σεισμό, να ανιχνεύσει μια δόνηση? Θα λάβει σε πραγματικό χρόνο κοινοποίηση για τη δόνηση. Θα επισημαίνεται με ένα άσπρο αστέρι, με ανοιχτό μπλε ή με μπλε και θα μπορείς να δεις το χάρτη τοποθεσία της δόνησης. Το ανοιχτό, το άσπρο αστέρι είναι ανοιχτό μπλε αν η δόνηση είναι ήπια και μπλε αν η δόνηση είναι ισχυρή. Γιατί δεν παρέχεται το μέγεθος? Προς το παρόν το δίκτυο δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει το μέγεθος σε πραγματικό χρόνο. Πώς μπορώ να περιορίσω τον αριθμό κοινοποίησεων από παγκόσμια δίκτυα? Μπορείς να επιλέξεις το ελάχιστο μέγεθος. Εφαρμογή συλλέγει προσωπικές πληροφορίες? Όχι. Γιατί να κρατήσω τον ανοιχτή σεισμό στη συσκευή μου? Επειδή η ανοίχτευση σεισμού σε πραγματικό χρόνο είναι δυνατή εάν η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη σε μεγάλο αριθμό συσκευών. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σου. Γιατί αυτή η εφαρμογή έχει διαφημίσεις? Εντάξει, δεν μας νοιάζει. Τι είναι η ενότητα ιδιότητα σεισμόμετρου στην κυρία σελίδα? Είναι η σελίδα στην οποία μπορείς να δεις εάν η συσκευή σου είναι κατάλληλη για να είναι σεισμόμετρο. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο πράσινο και κόκκινο φωτάκι εκεί που είδαμε στο μέσο του βίντεο. Αυτό είναι λοιπόν το πρόγραμμα ανίχνευσης σεισμών και όχι πρόγνωσης που είδαμε, ακούσαμε ένα παρουσιαστή εκεί στη τηλεόραση να εκπλήσει.